Θα σας πληρώσουμε όποτε θέλουμε εμείς. Δηλαδή, εγώ θα πάρω από την τράπεζα ένα δάνειο και θα την πω όποτε μπορώ, όποτε έχω, θα σου δίνω λίγα-λίγα και χωρίς καμιά εγγύηση. Ναι. Τι να σχολιάσω, αυτό είναι αστείο από μόνο του, αλλά είναι τραγικό. Δεν μπορώ να σας περιγράψω όμως, ναι, ο πολίτης που προβληματίζεται και μας βλέπει, λοιπόν, θα κάθεται και θα σκεφτεί τι θα κάνω εγώ τελικά. Να ξεκαθαρίσουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να είναι στην Ευρώπη. Δεν μπορεί να είναι η Βόρεια Κορέα της Μεσογείου. Όσοι νομίζουν ότι μπορούν να φύγουν από την Ευρώπη, δεν θα έχουν να φάνε ούτε μαρούλια, γιατί και αυτά είναι εισαγόμενα από το Μαρόκο. Μπορείς να κάνεις ό,τι θες, αλλά να είσαι έτοιμος να υποστείς και τις συνέπειες. Το 17% των προϊόντων που καταναλώνουμε παράγουμε μόνο. Το 83% εισάγεται. Αν λοιπόν φύγουμε από την Ευρώπη και από το ευρώ, θα τυπώνουμε μία δραχμή η οποία θα έχει την αξία της κατοχικής δραχμής και κανένας δεν θα μας πουλάει τίποτα. Ήδη οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν μεγάλο πρόβλημα, διότι δεν δέχονται εγγυήσεις πάσης φύσεως οι συναλλασσόμενοι μαζί τους στο εξωτερικό. Οι συμβάσεις βάζουν μέσα ρήτρα δραχμή. Ναι, ναι. Λοιπόν, ας ξεχάσουμε αυτά τα σενάρια. Εγώ σας λέω τις συμβάσεις που γίνανε τώρα, ναι, γιατί έκανε μια σύμβαση και μπήκε η ρήτρα μέσα. Είναι ανόητα σενάρια. Η Ελλάδα είναι στην Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει προβλήματα. Αλλά όλοι μαζί θα παλέψουμε για να φύγει η Ευρώπη από αυτά τα προβλήματα. Την άλλη μέρα λοιπόν των εκλογών, η λέξη που χρησιμοποιήσατε είναι σωστή. Διακύβευμα. Διακυβεύω σημαίνει διακινδυνεύω. Από το κυβεύω, πετάω τα ζάρια, τους κύβους. Άρα διακινδυνεύουν, παίζουν ζάρια στην πλάτη μας όλοι αυτοί που μιλάνε για έξοδα από την Ευρώπη. Όσο δε για τα δύο κόμματα εξουσίας που προφανώς θα σχηματίζουν κυβέρνηση και τα δυο μαζί, θέλω να ξέρω ποια μεταρρύθμιση θα εφαρμόσουν και ποιο μνημόνιο και ποια δανειακή σύμβαση, όταν όλο αυτό το διάστημα που ήταν στην κυβέρνηση Παπαδήμου και είχαν αυξημένη, ας πούμε, κοινοβουλευτική πλειοψηφία, δεν κάναν τίποτα. Όταν με τόσους βουλευτές που ποτέ δεν είχε το ελληνικό κοινοβούλιο, ποτέ κυβέρνηση δεν είχε τόσους βουλευτές, δεν έγινε ούτε μισή μεταρρύθμιση. Γιατί θα γίνει με πετσοκομμένο το δυναμικό τους αμέσως μετά τις εκλογές? Λένε να σχηματίσουμε κυβέρνηση. Η κυβέρνηση όμως πρέπει να κυβερνάει. Δεν είναι μόνο να έχει τους 151. Είναι να πάρει αποφάσεις και να μπορεί να τις επιβάλλει τις αποφάσεις. Όταν δηλαδή οι νταβατζίδες του ΠΑΜΕ καταλάβουν τους δρόμους, θα πάει κάποιος να τους συλλάβει όπως θα έπρεπε να γίνει μέχρι τώρα σε όλες τις περιπτώσεις που η ανομία επικράτησε στην πολιτική ζωή και στην καθημερινότητα του πολίτη. Ποιος θα το κάνει αυτό? Μια κυβέρνηση που ποτέ δεν πίστεψε σε αυτή την ενέργεια? Ή θα στραφεί το Πασόκ κατά του Φωτόπουλου, ή η Νέα Δημοκρατία κατά των δικών της Φωτόπουλων? Ευχαριστώ τον κύριο Θάνο Τζίμερο, τον πρόεδρο Δημιουργία Ξανά. Δημιουργία Ξανά, πολιτική χωρίς πολιτικούς, όπως αναγράφηκε η υποψήφια βουλευτή της Περιφέρειας Καβάλας, η κυρία Φίφη Παπαδημητρίου Κιτσικοπούλου, για αυτή τη συζήτηση που είχαμε στην ενότητα που επιλέξαμε, βέβαια, η οποία έχει την διαφορετικότητα από το κεντρικό άξονα των ομιλιών σας. Καλή επιτυχία, εύχομαι στις εκλογές. Και εσάς όμως που είστε μαζί μας μέχρι αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, ευχές για ένα καλό ξημέρωμα. Αγαπητοί φίλοι, κανένας από εμάς δεν πίστευε ότι θα έκανε αυτό που κάνει τώρα. Η Δημιουργία Ξανά αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα αυτό που δεν ξανάγινε. Δηλαδή, άνθρωποι που δεν είχαν σχέση με την πολιτική, αλλά είχαν πολιτική σκέψη και δεν συμμετείχαν ακριβώς επειδή είχαν πολιτική σκέψη και έβλεπαν ότι αυτό που συνέβαινε στην κεντρική πολιτική σκηνή της Ελλάδος ήταν κάτι πέρα από τις αξίες τους, κάτι στο οποίο δεν μπορούσαν να αντέξουν. Αυτοί οι άνθρωποι αποφάσισαν να μπουν στην πολιτική σκηνή. Η Δημιουργία Ξανά δεν έχει παλιούς πολιτικούς. Αποτελείται από ανθρώπους της παραγωγικής οικονομίας. Δεν είναι ένα κόμμα των επιχειρηματιών όπως κάποιοι θέλουν να λένε. Είναι ένα κόμμα των εργαζομένων. Μέλη της Δημιουργίας από την πρώτη στιγμή ήταν άνθρωποι της παραγωγικής οικονομίας, από όλους τους τομείς και από όλες τις τάξεις. Πανεπιστημιακοί καθηγητές, επιστήμονες, επιχειρηματίες, μικροί, μεσαίοι, μεγάλοι, στελέχοι επιχειρήσεων, ιδιωτικοί υπάλληλοι, αγρότες, φοιτητές, νοικοκυρές και άνεργοι, επειδή η ανεργία δεν κάνει εξαιρέσεις και απειλεί όλον τον οικονομικό, όλον τον παραγωγικό ιστό της Ελλάδας πλέον. Βεβαίως, ανάμεσά μας υπάρχουν και πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι οι αδικημένοι αυτού του συστήματος, ένας τίμιος, συνεπής, πρικισμένος δημόσιος υπάλληλος, είναι το θύμα αυτού του συστήματος, διότι είναι το κορόιδο στη δουλειά του, είναι αυτός ο οποίος θα πάρει τους φακέλους στο σπίτι για να δουλέψει μέχρι το βράδυ, όταν οι κομματικοί εγκάθετοι δεν πηγαίνουν ούτε καν να χτυπήσουν κάρτα. Είμαστε λοιπόν άνθρωποι της παραγωγικής οικονομίας,
οι οποίοι θέλουν να ζήσουν σε μια Ελλάδα αξιοπρεπή και αξιοσέβαστη και από τους πολίτες της και από την παγκόσμια κοινότητα. Μέχρι τώρα, όπως σας είπα, δεν είχαμε πολιτική ενεργό συμμετοχή, αλλά είχαμε πολιτική δράση, διότι αυτό που θεωρούμε ότι είναι πολιτική ήταν ένα σύστημα που ασχολούνταν με τους διορισμούς, με τις offshore, ώστε τα χρήματα να γυρίσουν, να κάνουν το γύρο του κόσμου για να καταλήξουν στις βαλίτσες των άκηδων αυτού του συστήματος. Όμως εμείς, καθώς δουλεύαμε, δημιουργούσαμε πολιτική στις μικρές κοινωνίες, στις οικογένειές μας, στους ανθρώπους που δούλευαν μαζί μας, δημιουργούσαμε θέσεις εργασίας ή ήμασταν συνεπείς στις υποχρεώσεις μας, δημιουργούσαμε υγιή κύτταρα. Αυτό είναι πολιτική. Πολιτική είναι να ασχολείσαι με τη ζωή, με τους άλλους, με το μέλλον, να σχεδιάζεις για το μέλλον, και αυτό θα θέλαμε να κάνουν και οι πολιτικοί μας. Αυτό το σύστημα χρεοκόπησε. Τα κόμματα μείναν αποκόμματα ή πετσοκόμματα αυτού που ήταν κάποτε και προσπαθούν μεταλλασσόμενα να μας πείσουν ότι θα κάνουν μεταρρυθμίσεις, ότι θα αλλάξουν, όταν τα ίδια δεν μπορούν να αλλάξουν τους μηχανισμούς διαφθοράς που εφήβραν, που επέβαλαν στην Ελλάδα και που μας έκαναν σιγά σιγά να τους ανεχθούμε και να νομίζουμε ότι έτσι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Ακούω πολλές φορές να λένε ότι δύσκολο είναι αυτό που κάνετε, ο Έλληνας ξέρει τι είναι ο Έλληνας. Ξέρω τι είναι ο Έλληνας. Ξέρουμε τι είναι ο Έλληνας. Ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι καινοτόμοι, δημιουργικοί, ηθικοί, γιατί η ηθική είναι συμφέρουσα. Η ηθική είναι ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο επιβίωσης μιας κοινωνίας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι γνωστοί μας, φίλοι μας, άνθρωποι που συναντάμε σε άγνωστα σημεία. Πηγαίνουμε διακοπές, ας πούμε, και βλέπουμε ότι κάποια νοικοκυρά, κάποιος άνθρωπος που άνοιξε ένα ξενοδοχείο, είναι μερακλής, μαγειρεύει με τα χέρια του, μας προσφέρει τοπικά προϊόντα, νοιάζεται. Αυτό είναι ο Έλληνας. Απλώς εμείς νομίζαμε ότι ο Έλληνας είναι το άλλο, αυτό που βλέπαμε στις τηλεοράσεις. Αυτό το άλλο είχε μεγάλο μερίδιο φωνής, ενώ είχε μικρή εκπροσώπηση. Αυτός ο οποίος τα σπάζει, ο οποίος καταλαμβάνει δρόμους, αυτός που κραυγάζει στα τηλεπαράθυρα, που καίει, δεν είναι ο Έλληνας. Είναι όμως ο Έλληνας που φαίνεται στις τηλεοράσεις, είναι ο Έλληνας που περνάει στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά δεν είμαστε εμείς αυτοί. Δεν θέλουμε να εκπροσωπούμαστε από αυτούς. Και δεν θέλουμε και οι πολιτικοί μας να μας εκπροσωπούν με έναν τέτοιο τρόπο που μας προσβάλλει. Το πρόβλημα της Ελλάδας είναι κατά βάση πρόβλημα εμπιστοσύνης ανάμεσα στην πολιτεία και στον πολίτη. Το ελληνικό κράτος, επειδή το ίδιο είναι δόλιο και διεφθαρμένο, θεωρεί ότι και οι πολίτες λίγο πολύ έτσι είναι. Δημιουργεί λοιπόν ένα νομοθετικό πλαίσιο ασφυκτικό που δεν αφήνει την ελεύθερη οικονομία να αναπνεύσει. Δεν αφήνει κανέναν δημιουργικό Έλληνα να κάνει κάτι και τον υποχρεώνει να πάρει 150 υπογραφές για να του δοθεί η άδεια για την παραμικρή επιχείρηση. Το πρόβλημα της εμπιστοσύνης όμως είναι ουσιαστικό πρόβλημα μιας κοινωνίας. Καμιά σχέση δεν προχωράει αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Ούτε προσωπική, ούτε επαγγελματική, ούτε τίποτα. Η έλλειψη εμπιστοσύνης δεν είναι ένα θεωρητικό σχήμα. Έχει άμεσες επιπτώσεις σε κάθε τομέα της ζωής. Και ας πάμε στην οικονομία. Μας ρωτάνε πώς θα γίνουν όλα αυτά, πώς θα αναπτυχθεί η Ελλάδα, πώς θα γίνουν επενδύσεις. Λες και το δύσκολο είναι να γίνουν επενδύσεις, ενώ το εύκολο είναι να δημιουργηθεί αυτό που φτιάξαν οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα, ένα εφιαλτικό σύστημα νόμων που κανένας να μην ξέρει τι ισχύει, τι δεν ισχύει. Πείτε μου τι είναι πιο εύκολο. Να φτιάξεις ένα μικρό, ένα απλό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο να δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να λειτουργήσει, ή να φτιάξεις ένα κώδικα βιβλίων και στοιχείων με 18.000 σελίδες και αντιφατικούς νόμους που ο ένας να αναιρεί τον άλλον, ώστε ποτέ να μην ξέρεις αν είσαι νόμιμος, αν είσαι παράνομος. Προφανώς το δύσκολο είναι αυτό που έγινε. Το εύκολο όμως μπορεί να απελευθερώσει την οικονομία και τον Έλληνα με τον εξής απλό τρόπο. Όλα τα πολιτισμένα κράτη
θεωρούν ότι οι πολίτες τους καταρχήν είναι καλοπροαίρετοι και τίμιοι. Τους ελέγχουν και τους τιμωρούν εκ των υστέρων. Εμείς τιμωρούμαστε εκ των προτέρων. Το σύστημα που προτείνουμε είναι το εξής απλό. Το κράτος θεσπίζει τους όρους για να δημιουργήσει ο καθένας μια επιχείρηση. Το κράτος βάζει τους κανόνες. Είναι ο διαιτητής και βλέπει αν οι κανόνες εφαρμόζονται. Δεν είναι συνεταίρος και πολύ περισσότερο δεν είναι ανταγωνιστής της ιδιωτικής οικονομίας. Σου λέει λοιπόν αν θες να ανοίξεις ένα κατάστημα με αυτό το προϊόν θα έχεις αυτές τις προδιαγραφές. Αν θες να φτιάξεις μια παραγωγική μονάδα, μια κτηνοτροφική μονάδα θα έχεις αυτές τις προδιαγραφές. Αν θες να φτιάξεις μια εταιρεία παραγωγής γλυκισμάτων, ας πούμε, θα είναι αυτές οι προδιαγραφές. Και φέρε μου ένα χαρτί, ή μην το φέρνεις καθόλου, αλλά στείλ το ηλεκτρονικά, ότι τα τήρησες όλα αυτά. Εάν πρέπει να υπογράψουν κάποιοι ειδικοί συγκεκριμένοι επιστήμονες, αν πρέπει να υπογράψει ένας μηχανικός για τον φέροντα οργανισμό ενός κτηρίου, ας πούμε, ή ένας κτηνίατρος για το αν τηρούνται οι υγειονομικοί κανόνες που θεσπίζονται για μια κτηνοτροφική μονάδα, να υπογράψουν και αυτοί. Πας λοιπόν το χαρτί και λες ότι όλα αυτά είναι εντάξει και δηλώνω ότι εφάρμοσα τους κανονισμούς. Και ξεκινάς να δουλεύεις. Ούτε υπογραφές, ούτε σφραγίδες, ούτε περίμενε σε 5 μήνες, σε 6 μήνες, σε 6 χρόνια να έρθουμε να κάνουμε πραγματογνωμοσύνη, να κάνουμε αυτοψία, να σου δώσουμε έγκριση. Αλλά, εάν αυτά που δεν τήρησες, αυτά που υπογράφεις ότι τήρησες, δεν τα τήρησες, θα έρθω να σε ελέγξω. Θα σου βάλω πρόστιμο και στη δεύτερη φορά θα την κλείσω την εταιρεία. Εάν οι επιστήμονες οι οποίοι είναι εντεταλμένοι να υπογράψουν ότι όλα βαίνουν καλώς, υπογράφουν χωρίς να ισχύουν αυτά που βεβαιώνουν, θα χάσουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος. Αυτό το σύστημα σας φαίνεται πιο δίκαιο ή λιγότερο δίκαιο από το υπάρχον? Πιο εύκολο ή πιο δύσκολο από το υπάρχον? Έτσι λειτουργούν όμως όλες οι σοβαρές κοινωνίες. Σου δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσεις και σε ελέγχει αν τήρησες αυτά που έκανες. Και ο νόμος είναι αυστηρός πια εάν κάποιος παραβεί αυτή τη συμφωνία. Η δημιουργία λοιπόν θέλει να δημιουργήσει έναν καινούριο πολιτικό πολιτισμό. Έχουμε πιστεί όλοι ότι τα κόμματα, ακόμα και αν ανάμεσά τους υπάρχουν άνθρωποι αξιοπρεπείς και καλοπροαίρετοι, είναι γενικά μηχανισμοί παρασιτικοί, μηχανισμοί προσοδοθυρίας και μηχανισμοί διαφθοράς. Η προσοδοθυρία που δεν ακούμε να μιλάνε συχνά για αυτή, είναι η οργανωμένη, ας πούμε, η νόμιμη διαφθορά, επειδή κάποιες συντεχνίες έχουν δύναμη, πιέζουν την κυβέρνηση, πιέζουν την νομοθετική εξουσία και αποσπούν για τον εαυτό τους δικαιώματα εις βάρος κάποιων άλλων ομάδων. Έτσι φτάσαμε η μία συντεχνία να πιέζει, η άλλη συντεχνία να πιέζει και η Ελλάδα να έχει γίνει μία χώρα συντεχνιών που τελικά όλες είναι εις βάρος όλων. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Και δεν μπορεί να σταματήσει από τα ίδια τα κόμματα που το δημιούργησαν. Γι' αυτό οι πρώτες θέσεις μας αφορούν τα ίδια τα κόμματα, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Ακούγεται απίθανο στα αυτιά κάθε ανθρώπου που σκέφτεται με τον κοινό νου το ότι τα κόμματα δεν δέχονται οικονομικό έλεγχο στα χρήματα που διαχειρίζονται, τα οποία είναι τα δικά μας χρήματα. Το ότι χρήματα